από τη σημερινή μας συγκέντρωση, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα εκφράζει τη βαθιά της θλίψη, τη βαθιά θλίψη των συνταξιούχων της Θεσσαλονίκης για το χαμό δεκάτων χιλιάδων συνανθρώπων μας στην Τουρκία και στη Συρία από τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό. Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στους λαούς των δύο αυτών χωρών, κυρίως στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί και που είναι αντιμέτωποι με απερίγραπτα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Εκφράζουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας στους αγρότες που βρίσκονται στα πλώτα του αγώνα, στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, στους καλλιτέχνες, στους ναυτεργάτες και σε όλους όσους αντιπαλεύουν την αντιλαϊκή πολιτική που βιώνουμε. Συναδέλφες και συνάδελφοι, τις τελευταίες μέρες του περασμένου μήνα επαληθεύτηκε για ακόμα μια φορά η σοφή ρίση του λαού μας, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Με τις πρόσφατες πληρωμές των συντάξεων ήρθε η ώρα της αλήθειας για την κυβέρνηση και για όσους πίστεψαν στην προπαγάνδα της. Αποδείχθηκε ότι το κλίμα εφησυχασμού και αναμονής που καλλιεργούσε η κυβέρνηση από το περσινό φθινόπωρο για μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις αυξήσεις που θα έπαιρνε το 95% των συνταξιούχων και θα βελτίωνε το επίπεδο της ζωής του, ήταν ένα τεράστιο, μα ένα τεράστιο ψέμα. Αύξηση των συντάξεων είναι επικουρική, δεν τη θεωρεί σύνταξη. Δεν θεωρεί ότι η επικουρική μας σύνταξη, σαν κομμάτι του εισοδήματός μας, συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών της διαβίωσής μας κάθε μήνα. Μήπως τελικά δεν τη θεωρεί σύνταξη, όπως δεν θεωρεί σύνταξη την προσωπική διαφορά, όταν παραδείγματος χάρη υπολογίζει τις συντάξεις κυρίας, ή μήπως με τις αυξήσεις που έδωσε, με την αύξηση που έδωσε σε όσους την έδωσε, μόνο στις κύριες συντάξεις μας προειδεάζει για την πρόθεσή της να ενεργοποιήσει διατάξεις προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων που μαζί με τη λειτουργία του Επικουρικού Ταμείου της Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, του γνωστού ΤΕΚΑ, δρομολογούν τη συνύκνωση και σε βάθος χρόνου την κατάργηση των επικουρικών συντάξεων. Μήπως ακόμα έχει κατά νου να χαρίσει και τις ασφαλιστικές εισφορές της κύριας σύνταξης στο χρηματιστήριο της ανάπτυξης των λίγων για να φτάσει στο στρατηγικό στόχο που βάζει η λευκή βίβλος του 12 για το συνταξιοδοτικό, όπου τα κράτη-μέλη θα εγγυούνται μόνο την εθνική σύνταξη. Σε αυτά τα ερωτήματα οφείλει ευθείες και ξεκάθαρες απαντήσεις η κυβέρνηση. Ήταν τόσο εκοφαντική η διάψευση της κυβερνητικής προπαγάνδας για τις αυξήσεις της συντάξης μας, που ανάγκασε τον Υπουργό της Εργασίας αλλά και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, προσπαθώντας να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα, να παραδεχτούν ότι 910.000 συνταξιούχοι δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ σύνταξη λόγω της προσωπικής διαφοράς που τους φόρτωσε ο νόμος του Κατρούγκαλου. Ακόμα ότι άλλες 300 περίπου χιλιάδες συνάδελφοι θα πάρουν τόσα ευρώ αύξηση όσα θα περισσέψουν μετά την απόσβεση της προσωπικής τους διαφοράς, που σε ποσοστά, κατά τη δική μας εκτίμηση πάντα, η αύξηση που θα πάρουν θα κυμαίνεται από 1 έως 7%. Τώρα λοιπόν, η στελέχωση όλων των δημόσιων δομών υγείας, τη λειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν, την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στη σύνταξη και το 7,75% να δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους, να καταργηθεί η
εισφορά για την υγεία 6%. Να καταληφθούν άμεσα τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους. Να καταληφθεί με νόμο κάθε πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, εργατικής, λαϊκής κατοικίας. Συνάδελφοι και συναδέλφες, οι απόμακοι της δουλειάς δεν είμαστε το ξερό κλονάρι, το περιττό βάρος στο δέντρο της κοινωνίας. Είμαστε ζωντανό κομμάτι της που προσφέραμε και εξακολουθούμε να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο και με τη φορολογία μας, αλλά και με και όχι μόνο με αυτή. Σε εκείνους λοιπόν που μας κατηγορούν ότι ζούμε σε βάρος των νεότερων γενιών, ότι είμαστε η αιτία για τα όσα αυτές υποφέρουν σήμερα, τους συνιστούμε να μην εισμονούν ότι και εμείς στη διάρκεια του εργασιακού μας βίου ήμασταν οι κύριοι εμποδότες όποιου θετικού δημιουργήθηκε για το κοινωνικό σύνολο. Ότι το ασφαλιστικό σύστημα που υπρασπιζόμαστε σήμερα δημιουργήθηκε κάτω και από τους δικούς μας αγώνες. Επίσης, σε όσους μας κατηγορούν ότι τα αιτήματά μας είναι εξωπραγματικά, ότι ξεπερνούν τις δυνατότητες της οικονομίας, τους θυμίζουμε για ακόμα μια φορά από αυτή μας τη συγκέντρωση ότι εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτά που έχουμε πληρώσει, από αυτά που μας έχουν κλέψει όλες οι κυβερνήσεις.